Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο Ιωάννης Κουκολογιάννης, ταξίαρχος ελληνικής αστυνομίας, κατάγομα από το Ηράκλειο της Κρήτης και κατοικώ μόνιμα στο Ρέθεμνο, τόπος καταγωγής συζύγου μου. Χαιρετίζω κι εγώ με τη σειρά μου το 8ο συνέδριο του ΕΠΑΜ και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτό και βρίσκομαι ανάμεσά σας και εύχομαι σύντομα να είμαστε στη Βουλή για να βοηθήσουμε τους φτωχούς και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και βρίσκομαι κοντά σας αφενός και πολύ στενοχωρεμένος αφετέρου, διότι πάρα πολλοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στο συνέδριό μας λόγω οικονομικών δυσκολιών που έφεραν δυστυχώς τα μνημόνια, τα οποία υπέγραψαν όλα τα κόμματα της σημερινής Βουλής πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο δια της ανοχής του βοήθησε την υπογραφή αυτών. Τα μνημόνια τα υπέγραψαν τα κόμματα για να σώσουν τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, για να μην καταρρεύσει η Ευρώπη, αλλά δυστυχώς καταστράφηκε η χώρα μας. Δεν τα χρειαζόμαστε, γι' αυτό είναι παράνομα και καταχρηστικά, καθώς δεν επικυρώθηκαν με νόμο από τη Βουλή, αλλά λειτουργούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και με τις εντολές της Τρόικας, και γι' αυτό το ΕΠΑΜ έχει καταθέσει μήνυση για εσχάτη προδοσία, την οποία δεν υπέγραψε κανένα κόμμα εντός ή εκτός Βουλής. Τα μνημόνια τα οποία υπέγραψαν, βάσει των οποίων καταστράφηκε η χώρα μας, φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός με αποτέλεσμα από το 10, τα οποία έφεραν οι κομματικοί σωτήρες να αυτοκτονήσουν 150.000 περίπου Έλληνες. Και αυτό το γνωρίζω διότι ήμουν στην υπηρεσία και έστελνα εγώ τα σήματα στα Υπουργεία. Μετανάστευσαν στο εξωτερικό 600.000 δικά μας παιδιά. Θύμα αυτής της μετανάστευσης δυστυχώς είμαι κι εγώ, καθώς η κόρη μου με πολλαπλά πτυχία και γνώσεις, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, βρίσκεται μέσα στους πολέμους στα Αραβικά Εμιράτα. Τα παιδιά αυτά ήταν το μέλλον της πατρίδας μας. Έφυγαν αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, χάνοντας ταυτόχρονα την εθνική μας κυριαρχία και παράλληλα ανοίγοντας τα σύνορα σε καθημερινή βάση να έρχονται στην πατρίδα μας χιλιάδες λαθρομετανάστρες, λαθροεισβολείς, οι οποίοι κατ' εμέ είναι μελλοντικοί πολεμιστές εναντίον του ελληνικού λαού και της χώρας. Εύχομαι και ελπίζω από το Σύνταγμα αυτό να αναγεννηθεί η ελπίδα, η αισιοδοξία και η δημιουργία δράσεων και λύσεων για τα προβλήματα του ελληνικού λαού που στενάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες του άθλιου πολιτικού στήματος, όπως ανέφερε και ο συναγωνιστής κύριος Σακάς. Όλα τα σημερινά κόμματα της Βουλής εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα με σκοπό να αλλοιώσουν ακόμα και να αντικαταστήσουν τον πληθυσμό της Ελλάδος. Γι' αυτό όλοι τους μιλούν για μια πολιτισμική κοινωνία, για μπόλιασμα των Ελλήνων και ότι είναι εναντίον του νατιβισμού. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, νατιβισμός είναι η ιδεολογία που υποστηρίζει ότι τα κράτη θα έπρεπε να κατοικούνται αποκλειστικά από τα μέλη της αυτόχθονης ομάδας, του έθνους, και ότι τα μη αυτόχθονα στοιχεία, πρόσωπα και ιδέες απειλούν θεμελιωδώς την ομοιογένεια του έθνους, κράτους, δηλαδή των Ελλήνων. Τα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται εντός Βουλής και κυβέρνησαν για πολλά χρόνια τον τόπο ευθύνονται για τις πολλαπλές κρίσεις που δημιούργησαν στον ελληνικό λαό, όπως οικονομική, κοινωνική, θρησκευτική και εθνική καταστροφή. Όλα αυτά τα έκαναν για να εξυπηρετήσουν μαύρα, σκοτεινά, εσωτερικά και εξωτερικά συμφέροντα, κάνοντας την Ελλάδα προτεκτοράτων των δανειστών μας, παραδίδοντας την εθνική μας κυριαρχία σε αυτούς. Βρισκόμαστε υποκατοχή και η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα, όπως λέει ο πρόεδρός μας, σε χώρο από τους δανειστές της. Για την καταστροφή αυτή φέρει ευθύνη και ο πατέρας Μητσοτάκης, ο οποίος μεθόδευσε με όλους τους τρόπους που μπορούσε ως πρωθυπουργός τότε, τη δεκαετία του 90, να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
Όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε σκληρά για να πείσουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες να συμμαχήσουν μαζί μας για να παλέψουμε για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από την εθνική και οικονομική καταστροφή. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήμουν υποψήφιος δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Είχα την ευλογία και την τιμή τότε να γνωρίσω μέλη του ΕΠΑΜ και τον πρόεδρο, τον κύριο Δημήτριο Γκαζάκη. Η βοήθεια που δέχτηκα στη συγκρότηση του δημοτικού ψηφοδελτίου μου ήταν μεγάλη και τους ευχαριστώ θερμά από το βήμα αυτό, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Σκοτεινά συμφέροντα της περιοχής αυτής απέτρεψαν την κάθοδό μου στις εκλογές με βία και με μεγάλη νοθεία για τη θέση του Δημάρχου. Αλλά όλο αυτό βγήκε κάτι καλό. Γνώρισα το ΕΠΑΜ και τους συνανθρώπους του και έκτοτε είμαι μέλος και συναγωνιστής του ΕΠΑΜ. Μετά τις βουλευτικές εκλογές το 19, διαπίστωσα ότι παρά την πατριωτική συμμαχία ΕΠΑΜ Δίκη και άλλων πολιτικών και κοινωνικών φορέων, δεν επιτύχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα να μπούμε στη Βουλή για να κάνουμε τις απαραίτητες τομές για να προωθήσουμε τα προτάγματα και τις αρχές του ΕΠΑΜ και της Πατριωτικής Συμμαχίας, τότε ΕΠΑΜ Δίκη. Ήρθε η ώρα τώρα ο ελληνικός λαός να κάνει την ανατροπή και να βάλει στο πολιτικό περιθώριο όλα τα κόμματα της σημερινής Βουλής, τα οποία κατέστρεψαν και φτωχοποίησαν την χώρα ως ανέφερα παραπάνω, και να δώσει τη δυνατότητα στην Πατριωτική Συμμαχία ΕΠΑΜ Δίκη αλλά και Συμμαχία Ανατροπής που συμμετέχουν και άλλοι πολιτικοί φορείς αξιόλογοι και για την οποία Πατριωτική Συμμαχία Ανατροπής έκανε, όπως ανέφερε και ο αγαπητός κύριος Σακάς, μεγάλο αγώνα ο πρόεδρός μας Γκαζάκης Δημήτριος για να συνενώσει όλες τις πατριωτικές πολιτικές δυνάμεις για να αποτρέψουμε από κοινού την κομματική λέλαπα που ευθύνεται για την καταστροφή της χώρας. Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω τις παρακάτω προτάσεις τις οποίες ζητώ από εσάς να τις αξιολογήσετε, και εάν κρίνετε ότι αυτές είναι σωστές, να στηρίξετε την υποψηφιότητά μου. Εάν νομίζετε λοιπόν ότι μπορώ να προσφέρω και να βοηθήσω και στην παράταξη ως μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου, για το λόγο προτείνω όλες τις αναγωνιστές και οι συναγωνίστριες αλλά και οι υποψήφοι βουλευτές θα πρέπει να πάνε από πόρτα σε πόρτα, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη για να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για τις αρχές και τις αξίες της Πατριωτικής Συμμαχίας Ανατροπής. Δεύτερον, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο με απλά λόγια. Τι πρέπει να κάνουμε και να δεσμευτούμε γι' αυτό. Ήδη δεσμευόμαστε από τη νομική δέσμευση του ΕΠΑΜ. Αυτό πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, να το καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί απατεώνες όπως αυτούς, όπως αυτούς και τα άλλα κόμματα, αλλά διαφορετικοί. Ήδη έχουν ξεκινήσει χιλιάδες πληστηριασμοί, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό το ΕΠΑΜ πρέπει να κάνει και η Συμμαχία Ανατροπής μία πρόταση προς τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδας να βρεθούν εθελοντές δικηγόροι να υπερασπιστούν τους πολίτες από τις κατασχέσεις και την αρπαγή των περιουσιών από τα γερμανικά αρπακτικά που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Τέταρτον, να προσπαθήσουμε να κάνουμε δημοτικούς συνδυασμούς όπου μπορούμε για να διεισδύσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση ή να συνεργαστούμε με διάφορους ανεξάρτητους υποψηφίους για να γίνουμε γνωστοί ως Συμμαχία Ανατροπής. 5. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε αντιπροσώπους σε όλα τα εκλογικά κέντρα στις επερχόμενες εκλογές που έρχονται, διότι είναι πιθανό να γίνει νοθεία, καθώς ο Βορύδης, όπως έχετε ακούσει,
πρότεινε να ψηφίσουν οι πολίτες μέσω ηλεκτρικής ψήφου, όπως στην Βραζιλία και στη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι φτάσαμε πάλι στην εποχή της βίας και της νοθείας. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο ότι το ΕΠΑΜ και η Γενικότερη Συμμαχία είναι ένας πολιτικός πατριωτικός φορέας που είναι ενάντια στην κοινωνική αδικία και κοινωνική ανισότητα. 6. Ενίσχυση προβολής και προώθηση του κόμματος. Έντυπα, φυλάδια, συνθήματα κλπ. Και κυρίως να στελεχώσουμε την αποτυχία των κομμάτων σε διάφορους τομείς. 7. Ορισμός σε κάθε τοπική οργάνωση. Ορισμός σε κάθε τοπική οργάνωση εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Με καθήκοντα να ενημερώνει με συνεντεύξεις στα ΜΟΕ, με δελτία τύπου, εφημερίδες, κάντο γνωστές στις αρχές της θέσης του κινήματος για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τις πολίτες. 7. Ορισμός πολιτικού συμβούλου. Το τονίζω, πολιτικού συμβούλου, δηλαδή πολιτικού επιστήμονα. Όπου υπάρχει διαθέσιμο μέλος στις τοπικές οργανώσεις. Με σκοπό να οργανώνει, να προτείνει περιοδίες, ομιλίες και συνεντεύξεις του Προέδρου και γενικότερα όλων των Προέδρων της Συμμαχίας Ανατροπής. 9. Ανάληψη πρωτοβουλίας από τις τοπικές οργανώσεις σε κάθε νομό για κάποιες εκδηλώσεις, ομιλίες, προωθώντας κοινωνικά προβλήματα όπως υπογεννητικότητα, παιδεία, υγεία κλπ. 10. Οργάνωση μαζικής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας πολιτών για τα κακό κείμενα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Δημόσια ασφάλεια της χώρας, παράνομη εισβολή μεταναστών στη χώρα μας, αρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων από ξένα συμφέροντα, φτωχοποίηση του λαού και με δυσβάστακτους δωροφόρους και αντιμετώπιση του ολοκληρωτισμού, όπως είπε ο κ. Σακάς, στην παραβίαση του συντάγματος και την κατάλυση της δημοκρατίας, διότι τώρα έχουμε κατάλυση της δημοκρατίας. 11. Εξέβρεση χρηματικών πόρων για την κοινωνική ενίσχυση του κόμματος, δηλαδή προσέλευση περισσότερων μελών και εγγραφή αυτών στις τοπικές οργανώσεις. 12. Δημιουργία πολιτικού γραφείου όπου αυτό είναι δυνατόν για την στέγαση των τοπικών οργανώσεων. 13. Εκπόνηση, και αυτό είναι πολύ σοβαρό που εγώ λέω, για να μην υπάρξει διγλωσία, τριγλωσία κλπ. Εκπόνηση και εκτύπωση εγχειριδίου σε μέγεθος τσέπης που θα περιέχει το πρόγραμμα, τα προτάγματα, τις αρχές και τις θέσεις της Συμμαχίας αλλά και του ΕΠΑΜ για να υπάρχει κοινή γραμμή ενημέρωσης από όλα τα μέλη μας προς τα υποψήφια μέλη. 14. Αλλαγή του καταστατικού του ΕΠΑΜ όσο αφορά τη σύγκληση του συνεδρίου, Πρόεδρε, από δωδεκάμηνο σε διετές ή τριετές για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Λόγω της μικρής διάρκειας της σύγκλησης του συνεδρίου που ισχύει τώρα, οι εκλεγμένοι σύμβουλοι δεν μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα εφόσον αφορά την προσφορά του στο κόμμα, όπως και η διαδικασία επανεκλογής του Προέδρου κάθε δωδεκάμηνο, δεν ωφελεί. 15. Συζήτηση για πιθανή αλλαγή του ονόματος του ΕΠΑΜ, κατά τη γνώμη μου, προσθέτοντας σε αυτό τον πατριωτικό όρο για μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών στη Συμμαχία λόγω των δυσμενών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Δηλαδή, πρόταση δική μου, ενιαίο παλαϊκό πατριωτικό μέτωπο. Συνοψίζοντας, θέλω να σας παραθέσω κάποιους προβληματισμούς μου που θεωρώ ότι με τις προαναφερόμενες προτάσεις θα λυθούν κάποια θέματα. Γιατί το κίνημα δεν έχει την αναγνωρισιμότητα που έπρεπε να έχει έως σήμερα? Γιατί έχει ανεπαρκή προβολή? Μήπως απαιτείται πιο εντατική και πιο συστηματική προσπάθεια από όλους μας? Τέλος, ζητώ από σας και θέλω, εάν εσείς το κρίνετε ότι είμαι χρήσιμος και αποτελεσματικός,
να μου δώσετε δύναμη με την ψήφο σας για να μπορώ να αγωνιστώ για το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η είσοδό μας στη Βουλή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και θα είναι τιμή για μένα να υπηρετήσω εσάς και την πατρίδα που μας έχει όλους ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συναγωνιστές, αγαπητοί φίλοι, θα σας μιλήσω για τρία θέματα, πολύ σύντομα. Περιληπτικά θα πω, είναι αναρτημένα και όποιος θέλει να δει περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να ανατρέξει σε αυτές, γιατί είναι το θέμα του χρόνου, να μην μονοπολίσω το χρόνο κυρίως. Το πρώτο θέμα λοιπόν αναφέρεται στην ψηφιοκλοπή. Σε αυτή αναφέρθηκε προηγουμένως και ο συναγωνιστής, ο κ. Γιάννης Κοκολογιάννης από το Ρέθυμνο. Είναι πολύ γνωστό ιστορικά. Να μην πάμε πολύ πίσω, όσο πίσω και αν πάμε θα βρούμε ανάλογα πράγματα, αλλά να πω δύο λόγια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τον τερματισμό του εμφυλίου. Το κλίμα που υπήρχε τότε, το πολιτικό κλίμα, ήταν πολύ κατάλληλο για την, όχι μόνο ψηφοκλοπή, δεν ξέρω αυτό πώς χαρακτηρίζεται στα ελληνικά. Θα μπορούσα να πω ότι τότε υπήρχε έκφραση που λέγανε ότι ψήφισαν και οι πεθαμένοι. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό για να καταγράψει τι γινόταν τότε, το οποίο συνεχίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μέχρι και σήμερα. Δεν θα μπω στα ενδιάμεσα, θα μείνω στο τελευταίο. Έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία, τη Singular Logic, η οποία κάνει ό,τι θέλει, ανεξέλεκτη. Δεν θα λοιπόν λεπτομέρειες, διότι το θέμα αυτό είναι πολύ γνωστό. Θα πω όμως μερικά βασικά πράγματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα και η αρμόδια επιτροπή των εκλογών, αν μπορεί να το φέρει σε εκπέραση, αν δεν μπορεί να πλαισιωθεί και από άλλα μέλη, και από φίλους και από ειδικούς, ή να γίνει μια χωριστή επιτροπή η οποία να αναλάβει αυτό το θέμα. Εγώ θα λοιπόν επιγραμματικά θα πω τι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα, τι προτείνω, και κάθε άλλη πρόταση συμπληρωματική ή καλύτερη μπορεί να γίνει αποδεκτή ασφαλώς. Πρώτον, ύπαρξη έτοιμου πανελλαδικού δικτύου του ΕΠΑΜ, στο οποίο θα μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα τα μέλη και οι φίλοι όλων των συνεργαζομένων με το ΕΠΑΜ πολιτικών σχηματισμών. Δεύτερο, ύπαρξη ηλεκτρονικού κεντρικού συστήματος που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα που θα αποστέλλονται από τον υπεύθυνο κάθε κάλπης με κάθε δυνατό τρόπο, παραδείγματος χάρη μέσω κινητού προς τον κεντρικό υπολογιστή. Τρίτο, προετοιμασία έτσι ώστε να έχει την νομική απέτηση και δυνατότητα ο κάθε εκπρόσωπος του κόμματος που θα βρίσκεται στην κάθε κάλπη να δικαιούται να λαμβάνει επίσημο αντίγραφο του εκλογικού αποτελέσματος της συγκεκριμένης κάλπης σε χαρτί, παραδείγματος χάρη Α4 ή με μια φωτογραφία με το κινητό. Τέταρτο, γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό και στους υπεύθυνους και μη της Singular Logic με κάθε πρόσφορο τρόπο τόσο η ύπαρξη του δικτύου καταγραφής όσο και η πρόθεση της νομικής ομάδας του κόμματος να διώξει ποινικά είτε με αγωγή κάθε εμπλεκόμενο ενδεχόμενο υποκλοπής. Και πέμπτο, ό,τι άλλο κριθεί από την αρμόδια επιτροπή που θα αναλάβει ή ό,τι συμπληρωθεί από τα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ και της Συμμαχίας. Κλείνω το θέμα αυτό με αυτά τα σύντομα και μπαίνω στο δεύτερο θέμα που είναι δημοψήφισμα για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα αυτό είναι στα προτάγματα του ΕΠΑΜ, επομένως δεν θα πω τίποτα, απλώς να πάρθει και απόφαση, να υπάρχει δηλαδή και απόφαση συνεδρίου. Κλείνω το δεύτερο θέμα και μπαίνω στο τρίτο θέμα που αφορά το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου. Ίσως το θέμα αυτό να φαίνεται ξένο. Να φαίνεται όχι ξένο, δεν εκφράστηκα καλά, να μην φαίνεται σύγχρονο, να μην φαίνεται επίγον. Όμως τίποτα δεν είναι πιο επίγον από τα πατριωτικά θέματα. Διότι σχετίζεται με την πατρίδα, σχετίζεται με την ακεραιότητα της πατρίδας μας, σχετίζεται με τον ελληνισμό. Εδώ θα μου επιτρέψει να πω δύο λόγια παραπάνω από όσα είπα προηγουμένως. Όχι ότι θα εξαντλήσω το θέμα το οποίο είναι 4 σελίδες και δεν σκοπεύω να σας ταλαιπωρήσω. Όσοι θέλετε να διαβάσετε σε λεπτομέρειες και τις παραπομπές μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό. Θα πω μερικά βασικά σημεία. Με αφορμή το 45ο ετήσιο μνημόσυνο, Κυριακή 19 Εβδόμου
2020 του Σιγουριανού μου καταδρομέα Ηλία Τούλη στο χωριό μου, το Μάραθος, 20 χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη του Ηρακλείου, σκέφτηκα να γράψω δύο λόγια για να μην ξεχαστεί αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ στην ανάγκη να κοινοποιηθούν επιτέλους τα επτασφράγιστα μυστικά που κρύβει ο φάγελος της Κύπρου, αν και πολλά στοιχεία έχουν διαρρεύσει μετά από δημοσιογραφικές έρευνες και πληροφορίες και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Όπως προκύπτει από τα αρχεία, τα πρακτικά του Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου, η Βρετανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, δεχόμενη την τουρκική θέση ότι έπρεπε να αλλάξει το στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δύο όμως ποδακράτη και ότι η συνταγματική τάξη είχε καταρρεύσει το 1963. Στις 17 Ιουλίου 1974, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπουλέν Ετζεβίτ έφτασε στο Λονδίνο, 10 Downing Street, για να συνοηθούν για την εισβολή. Η Βρετανία απλά αρνήθηκε να εισβάλλουν μαζί, για να μην φαίνεται ότι την υποστήριζε. Ο Μπουλέν Ετζεβίτ τους είπε ότι μέχρι που θα έφτανε η γραμμή Ατήλα, ο Ατήλας 1, αυτό αποκάλυψε η διπλωμάτης Αν Βάρμπερτον στο ίδιο πρακτικό. Καταγράφεται ότι η Βρετανία υποσχέθηκε στον Τούρκο Πρωθυπουργό να βοηθήσει την Τουρκία εμποδίζοντας οποιαδήποτε βοήθεια από την Ελλάδα. Δύο χρόνια αργότερα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών James Callaghan, σε μαρτυρία του στην μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου που εξέτασε τη στάση της Βρετανίας 1984, ομολόγησε τη συμπαιγνία. Στις 23 Ιουλίου 1974 η Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας είχε ενδιαφέρον να μάθει αν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας ελεγχόταν από τον ΟΗΕ ή είχε καταληφθεί από τους Τούρκους. Στις 24/7/1974 ο αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ στην Κύπρο είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι οι Τούρκοι ήσαν αποφασισμένοι να καταλάβουν το αεροδρόμιο. Λόγω συνδυασμού παραγόντων οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν για δεύτερη φορά την κατάληψη του αεροδρομίου. Τώρα, από τα στρατεύματα του ΟΗΕ. Η τελευταία βρετανική πράξη παίχθηκε στις 14 Αυγούστου 1974, η μέρα που ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κουρτ Βαλτχάιμ, συναντήθηκε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Χάρολντ Γουίλσον, στο Λονδίνο, όπου ο τελευταίος του εισηγήθηκε και το δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας, τα ψηφίσματα για την Κύπρο να μην εκδίδονται κάτω από το άρθρο 7. Να μην σας ταλαιπωρώ με λεπτομέρειες. Έκτοτε, κανένα ψήφισμα δεν βρέθηκε κάτω από το άρθρο 7, αφού διακόπηκαν οι συνομιλίες στη Γενέβη 2 και ξεκίνησε ο δεύτερος Ατήλας, όπως είχαν ενημερώσει οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, τον Κάλαχαν και τους Αμερικανούς. Δύο υπουργοί, ο Τζέιμς Κάλαχαν και ο Δόκτωρ Χένρι Κίσιγκερ, στις 1:45 μετά μεσημβρία τις 14/8/1974 είχαν τη πιο κάτω αποκαλυπτική τηλεφωνική συνομιλία, η οποία σύν της άλλης φανέρωνε και ποιος πραγματικά ήταν ο επικεφαλής και ποιος ακολουθούσε. Οι πληροφορίες αυτές είναι από μια κυπριακής καταγωγής δημοσιογράφου, η οποία ζει και εργάζεται στο Λονδίνο εδώ και πολλές δεκαετίες, η κυρία Φανούλα Αργυρού. Σας μεταφέρω την συνομιλία των δύο Υπουργών Εξωτερικών 1974 της Μεγάλης Βρετανίας, James Callaghan και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Henry Kissinger. Kissinger, Jim, ποια είναι η άποψή σου ως το που βρισκόμαστε? Callaghan, μόλις σκεφτόμουν, νομίζω από στρατιωτικής πλευράς, σίγουρα οι Τούρκοι θα συνεχίσουν μέχρι να εξασφαλίσουν τη γραμμή που έχουν σημειώσει στο χάρτη. Και κοινικά προσθέτει, ας ελπίσουμε θα την πάρουν γρήγορα. Kissinger, συμφωνώ. Callaghan, όχι, δεν διαβάζω. Μόνο αυτό διαβάζω. Λοιπόν, Χένρι, αν μπορώ να συνοψίσω την κατάσταση με δύο λόγια, νομίζω έχει ως εξής. Οι Τούρκοι έχουν καλή υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου, από τώρα μπορεί να λυθεί μόνο με τη δημιουργία μιας
de facto τουρκικής ζώνης. Μια ζώνη στην οποία θα έχουν αυτονομία σε μια ομόσπονδη δημοκρατία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαπραγμάτευση. Όμως, μέσα στη σημερινή κατάσταση, κανένας δεν μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε με κάτι τέτοιο. Έτσι, έχουμε μια στρατιωτική λύση προς το παρόν, στην οποία θα αστυνομεύουν το δικό τους de facto σύνορο. Θα έχουμε μια de facto ανταλλαγή πληθυσμού με τους Έλληνες να φεύγουν και μετά απλά θα αφήσουμε τη διπλωματία να αναλάβει. Μέχρι να δούμε την ευκαιρία για μια ακόμα φορά. Αν μπορούμε να βρούμε μια ειρηνική λύση στην Ίσο. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, είναι η Ελλάδα που θα χρειαστεί μασάζ. Γιατί οι Τούρκοι είναι πολύ σοβινιστές, μάλιστα πολύ κοντά στον Χίτλερ. Κατά μένα. Εντάξει, Κίσιγκερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Τζιμ. Και η τραγωδία είναι ότι θα μπορούσε να διευθετηθεί το θέμα μέσω διπλωματίας. Κάλαχαν, σε πιστεύω, αντίο λοιπόν, old man, και ευχές σε σένα και τις ασχολίες σου. Βλέπουμε λοιπόν πώς χειρίστηκαν τα θέματα του Κυπριακού Ελληνισμού, της Κύπρου, αλλά έτσι χειρίζονται εδώ και τουλάχιστον 3 εκατοστά ετίας τα ζητήματα αυτά οι Βρετανοί. Αναφέρθηκα στο θέμα αυτό κυρίως για να πω δύο λόγια σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά, με αυτή την τακτική των συμμάχων μας εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε. Το θέμα αυτό λοιπόν σχετίζεται με άλλα ζητήματα που μας απασχολούν λόγω της ξενοκρατίας και του δόγματος των Βρετανών του Διέρη και Βασίλευε. Και μας οδηγεί στην πάση δυνάμη προσπάθεια για συνεργασία και συμμαχίας και να εκθέσουμε όλους εκείνους που χωρίς ισχυρά πιστήρια αρνούνται την ενότητα η οποία και εμένα με μαζεύει στη βάση των κοινών προβλημάτων. Σας ευχαριστώ.